Καλησπέρα σα. Είμαι ο Σαλαμάνι Σουσταντίνο και ο τίτλο τη εργασία μου είναι η επίδραση τη οπτική ανατροφοδότηση στην ισορροπία κατά την περιστροφή στη δυσcoβολία. Πιο αναλυτικά, ο σκοπό παρούσα μελέτη είναι να εξετάσει την επίδραση τη οπτική ανατροφοδότηση με συγκεκριμένο και όριστο σημείο ελέγχου στην ισορροπία του σώματο στη φάση περιστροφή του αγωνισμού τη δισκοβολίας. Στην ουσία, πώ επηρεάζει ένα συγκεκριμένο και ένα όριστο σημείο ελέγχου στην ισορροπία κατά την περιστροφή της δυσκοβολίας. Ε, όσον αφορά την έρευνα. Στην έρευνα πήραν μέρος 10 αθλητές ηλικίας από 16 έως 22 ετών. Εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα για όλες τις φάσεις περιστροφής της δυσκοβολία. Με ταυτόχρονη, ελεύθερη και συγκεκριμένη οπτική ανατροφοδότηση, αυτό που είπαμε τις, ε, Και σε ορισμένε περιπτώσεις, εξετάσαμε πόσο επιδρά ένα βαρύτερο αντικείμενο ή μια ράβδος stick την οποία βάζαμε στους ώμους, στην ισορροπία κατά την περιστροφή της Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό BioWare, ενώ η στατιστική αξιολόγηση έγινε με το SPSS20 και το T-Test για ανεξάρτητες Ε, Τα αποτελέσματα μας έδειξαν σαφώς ότι οι εξαταζόμενοι είχαν καλύτερη ισορροπία με συγκεκριμένο βλέμμα, η μέση μετατόπιση καθώς και το εύρος μετατόπιση ήταν μικρότερο από ό,τι με κλειστά μάτια στους άξονες του Χ και του Ψ και τέλος παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση στην τυπική απόκληση και στη μέση μετατόπιση. Εδώ στα γραφήματα, αριστερά για τον άξονα του Χ και δεξιά για τον άξονα του Ψ, η μέση μετατόπιση. Βλέπουμε χαρακτηριστικά με μπλε χρώμα την την ισορροπία κατά την περιστροφή με όριστο βλέμμα και δεξιά με συγκεκριμένο βλέμμα, βλέπουμε πόσο ε, επηρεάζει ε, το συγκεκριμένο βλέμμα θετικά την ισορροπία σε όλες τις φάσεις περιστροφής της κοβολίας. Συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε ότι η οπτική ανατροφοδότηση και δύο οπτική επαφή με συγκεκριμένο σημείο ελέγχου συμβάλλει θετικά στη καλύτερη δυναμική ισορροπία και επομένως στον καλύτερο έλεγχο του σώματος κατά την περιστροφή της κοβολίας όπως μας έδειξαν και τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ.